κύριε Τζαμάς, είναι για εσάς, για την προσφορά σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ξέρουμε ότι είσαστε και από την Κρήτη, είσαστε κριτικός. Συνεπώς είναι ένας λόγος παραπάνω να κολακεύεστε κι εσείς, να κολακευόμαστε κι εμείς με την παρουσία σας. Βίτε δύο λόγια, ευχαριστώ. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριε Υπουργοί, κύριε Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, σας ευχαριστώ για την τιμητική αυτή διάκριση. Είναι όπως πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Η παρουσία του ομίλου ΟΤΕ και η στήριξή του στην Κρήτη είναι διαχρονική και συνεχής. Συνεργαζόμαστε συστηματικά με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με σχολεία, στηρίζουμε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την Κρήτη. Ενισχύουμε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνεργαζόμαστε με σκηνοθέτες για την παραγωγή ντοκιμαντέρ που προβάλλονται από το κανάλι Cosmote History. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια το κανάλι έχει προβάλει πάνω από 40 ντοκιμαντέρ για την Κρήτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρίσκομαι σε ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει 4 υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, ώστε να βοηθήσει την πρόοδο των σπουδών τους. Ο Όμιλος ΟΤΕ διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στους νέους, δίπλα στους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν και να προοδεύσουν. Μέσα από τα προγράμματα των υποτροφιών μας για πρωτοετής φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, τα τελευταία 16 χρόνια έχουμε στηρίξει πάνω από 600 φοιτητές. Πολλοί από τους υποτρόφους μας σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει στην Κρήτη. Κάποιοι από αυτούς είναι και από την Κρήτη. Οι υπότροφοί μας είναι πάνω από 40 περίπου ετησίως. Επίσης, αναλαμβάνουμε δράσεις για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική. Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε στους νέους. Πιστεύουμε στη δύναμη της γνώσης και στην επιβράβευση της αξίας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, είναι επιτακτική η ανάγκη τα παιδιά της πατρίδας μας να συνεχίσουν να εξοπλίζονται με γνώση, με αξίες, με σεβασμό και κρίση. Στοιχεία απαραίτητα για έναν άνθρωπο με παιδεία, έναν υπεύθυνο πολίτη. Οι εκπαιδευτικοί φορείς πρωτίστως, αλλά και οι επιχειρήσεις, έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους νέους, με όσα μέσα διαθέτουμε, ώστε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να προοδεύσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Και πάλι σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή. Ευχαριστώ πολύ.